Τις φυλακές Φελίου Γρεβενών έχουν ως τελικό προορισμό τα είδη πρώτης ανάγκης και τα δεκάδες βιβλία που συγκέντρωσε ο πολιτιστικός σύλλογος ο Σωτήρας της Πτολεμαϊδας. Με έκκληση προς τους πολίτες της περιοχής και τα μέλη του συλλόγου, ο πολιτιστικός σύλλογος κατάφερε να συγκεντρώσει ποσότητα ειδών υγιεινής, ρουχισμού αλλά και πολλών τίτλων βιβλίων, προκειμένου στο πλαίσιο της κοινωνικής τους δράσης να ενισχύσει τη βιβλιοθήκη και τους τρόφιμους των φυλακών Γρεβενών. Αντίστοιχες δράσεις, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Σάκης Νικολαίδης, θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πτολεμαϊδας ο Σωτήρας, υλοποιώντας καταστατικές του υποχρεώσεις και με παρότρινση της αντιπεριφέρειας παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει κάνει πρόσκληση σε πολλούς από τους κατοίκους της περιοχής Εορδαίας να προσφέρουν υλικά για να τα πάμε στο σοφρονιστικό κατάστημα Γρεβενών. Σήμερα τυχάνει να είναι και η γιορτή της υπομονής, 13 Μαρτίου. Ευχόμαστε υπομονή σε όλους τους έγκλειστους και να γνωρίζουν ότι η κοινωνία τους περιμένει, να ακούνε αυτά που τους λένε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Εδώ είμαστε αλληλέγγυοι για την προσφορά στον συνάνθρωπο. Τι υλικά πηγαίνετε στο... Τα υλικά φυλακές που πηγαίνουμε είναι βιβλία λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου, υλικά πρώτης ανάγκης, όπως οδοντόκρεμες, οδοντόβρους, ξυρχαυστικά και διάφορα, ενδυμασία εσώρουχα, πρώτης ανάγκης και θέματα υγιεινής. Θα έχει και συνέχεια η δράση. Οι δράσεις του Σωτήρα είναι, θα έχουμε και άλλες δράσεις. Όπως γνωρίζετε κύριε Μαυρίδη, δραστηριοποιούμαστε και παρακολουθούμε την κοινωνία. Αυτό θέλουμε, ας έρθουν κοντά στο σύλλογο και ευχόμαστε σε όλους ένα καλύτερο αύριο. Να είστε καλά.